επανήλθαμε. Σημείο αναφοράς ακριβώς στις 5:30 έως και τις 6, όπως κάθε ημέρα θα είμαστε μαζί. Ο κύριος Φώτης Καρίδας, αγαπητός συνάδελφος, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, σε μια πολύ σημαντική ημέρα με κρίσιμες συσκέψεις και θα ξεκινήσω με την έκτακτη σύσκεψη η οποία ξεκίνησε από τις 3:30 στο Μέγαρο Μαξίμου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά, διάρκειας 2 ωρών υπό τον Πρωθυπουργό, σε σχέση με την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις. Είναι ενεργειακά επαρκής η χώρα μας, η Ελλάδα. Το 3ο δεκαήμερο, κυρίες και κύριοι, του Μαΐου, οι πληρωμές στην Ρωσία, γιατί γνωρίζαμε πως η 20η Μαΐου είναι σημαντική ημερομηνία για την πληρωμή από τον ΔΕΣΦΑ. Να δούμε τι άλλο αποφασίστηκε σε σχέση με αυτήν την πολύ σημαντική κρίσιμη σύσκεψη. Όπως τονίστηκε, υπάρχει η ενεργειακή επάρκεια σε σχέση με τη χώρα και δεν αναμένεται να προκύψει καμία διαταραχή σε σχέση με την προμήθεια της χώρας. Οι επόμενες πληρωμές προς την Gazprom πρόκειται να γίνουν το 3ο δεκαήμερο, όπως σας προείπα. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει ενεργειακά ασφαλής. Να σημειωθεί επίσης ότι από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος έχει ήδη ανακοινωθεί αναλυτικά το σχέδιο για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε σχέση με οποιαδήποτε εξέλιξη, και θα τα δούμε αναλυτικά, να δώσουμε ποιοι συμμετείχαν στη σύσκεψη αυτή, εκτός από τον κύριο Σκρέκα, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Σκέρτσος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, ο μόνιμος εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πρέσβης, ο κύριος Ιωάννης Βράιλας, ο πρόεδρος της ΡΑΕ, ο κύριος Δαγούμας, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ, ο κύριος Ξυφαράς, ο κύριος Στάσης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, η κυρία Πελώνη, ο επικεφαλής του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Πατέλης, και ο διευθυντής του γραφείου τύπου, ο κύριος Τσιόδρας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σε σχέση με την ενεργειακή επάρκεια για την χώρα, γιατί από το πρωί, Φώτη Καρίδα, σήμανε συναγερμός όταν η Ρωσία έκλεισε την Στρόφιγγα στους γείτονές μας, στην Βουλγαρία και στην Πολωνία. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μαραβιέτσκι, είπε ότι είναι μια ευθεία επίθεση κατά της χώρας από την Ρωσία. Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό για να δούμε ποια είναι τα όπλα που έχουμε στην φαρέτρα μας. Εντάξει, ήταν αναμενόμενο, με την έννοια ότι το είχε προαναγγείλει ο Πούτιν, ότι αν δεν με πληρώσετε σε ρούβλια, εγώ θα κόψω τη ροή. Τώρα, εδώ τι συμβαίνει. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες, περίπου τις 10 εταιρείες αυτή τη στιγμή, οι οποίες, όπως αναφέρεται ένα δημοσίευμα στο πολύ έγκυρο στο Bloomberg, οι οποίες πληρώνουν κανονικά με ρούβλια τη Ρωσία. Ναι. Δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι ευρωπαϊκές αυτές οι εταιρείες. Ναι. Έτσι. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, έκριναν ότι εφόσον δεν πληρωνόμαστε με ρούβλια οι Ρώσοι, κάνουμε πράξη την απειλή μας. Εδώ τώρα βέβαια είναι ένα πολύ μεγάλο brand affair που γίνεται. Και θα λέγαμε ότι ο πόλεμος τον βλέπουμε να πηγαίνει πια σε ένα, και σε ένα δεύτερο επίπεδο ενεργειακού πολέμου, όπου εδώ ανάλογα το πόσο καλά προετοιμασμένος είναι κάποιος μπορεί να κερδίσει σε αυτή τη φάση. Υπάρχει κάτι θετικό, ότι σιγά σιγά φεύγει ο χειμώνας και από τις χώρες της Βόρειας, οι οποίες έχουν άμεση εξάρτηση από τη Ρωσία, και ίσως να είναι και σχετικά καλά προετοιμασμένες, γιατί βλέπουμε ότι και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατευθείαν υπήρξε μια απάντηση σκληρή, ότι εμείς έχουμε επάρκεια, δεν πρόκειται να υποκύψουμε. Βέβαια, εδώ να πούμε το εξής, ότι μπορεί να δημιουργηθεί και ένα τρίκ με τη ρωσική τράπεζα της Gazprom, τη Gazprom Bank. Ναι. Ενώ κάποιος, ας πούμε, μπορεί να πληρώσει με συνάλλαγμα, με οποιοδήποτε συνάλλαγμα, η τράπεζα να το μετατρέψει σε ρούβλια και έτσι να είναι και οι δύο πλευρές ευχαριστημένες. Δηλαδή, από τη μία να πούνε εμείς δεν δώσαμε ρούβλια, και από την άλλη ο Πούτιν να πει εγώ πήρα ρούβλια. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Πολύ σημαντική η επισήμανση που κάνεις.
Ναι, αυτό είναι, θα λέγαμε, ένα μικρό τρίκ που μπορεί να δημιουργηθεί εκεί, ναι, και κατά κάποιο τρόπο να υπάρξει μια αποσυμπίεση. Ναι. Αλλά αυτό μένει να το δούμε κατά πόσο θα λειτουργήσει. Ναι, είναι το παιχνίδι στη σκακέρα. Σίγουρα. Που παίζουν οι ισχυροί παίκτες. Η κυρία Φοντερ Λάιεν άμεσα έδωσε, όπως επεσήμανε, στην απάντηση, είπε ότι εμείς είμαστε προετοιμασμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα έδωσε και τη λύση και για τους γείτονες, και για τη Βουλγαρία και για την Πολωνία. Είπε ότι άμεσα θα προμηθευτούν φυσικό αέριο από τις γειτονικές χώρες. Ο Πρωθυπουργός το πρωί είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βούλγαρο ομόλογό του και είδαμε πώς ακριβώς πήρε αύξηση η τιμή κατά 24% στους γείτονες σε σχέση με αυτό το ρωσικό εμπάργκο. Προαναγγελθέν. Η αλήθεια εδώ είναι το πόση μεγάλη αλληλεγγύη θα υπάρξει μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε αυτό θα σε πήγαινα. Και το ζήτημα εδώ ποιο είναι. Είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν με ένα τελείως διαφορετικό μάτι αυτόν τον πόλεμο από ό,τι το βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες της Ευρώπης έχουν άμεσο αντίκτυπο από όλη αυτή την φάση, ενώ βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών λέει ότι εμείς αυτή τη στιγμή στόχος μας είναι να αποδυναμωθεί ο στρατιωτικός μηχανισμός της Ρωσίας. Σαν να λέει ότι εγώ δεν θα είχα πρόβλημα να κρατήσει αυτός ο πόλεμος και να πάμε σε ένα Αφγανιστάν σε αυτή την περίπτωση. Ενώ οι Ευρωπαίοι, όλοι εμείς, έχουμε άμεσο πρόβλημα και θα θέλαμε να λήξει αύριο το πρωί ο πόλεμος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι δύο διαφορετικές λογικές στις οποίες πρέπει να δούμε πώς θα συγκεραστούν αυτές οι λογικές και κατά πόσο η Ευρώπη θα είναι ενωμένη πάνω στο τι θα κάνει. Ναι. Παραμένω στα δικά μας σε σχέση με τις αποφάσεις της σύσκεψη, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αναμέναμε αυτή τη σύσκεψη. Έβλεπα πώς ακριβώς υπάρχει αυτό το μεγάλο οπλοστάσιο που έχει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση σε σχέση με τα 6 δισεκατομμύρια και θέλω να δούμε πώς μπορούν αυτά να υποστηρίξουν και όχι απλώς να υποστηρίξουν, είναι το βαρύ οπλοστάσιο που διαθέτουμε, πώς, αλλά και τις υπόλοιπες εναλλακτικές που έχουμε, Φώτη, και για την Ρεβιθούσα και για την χρήση του LNG και για την αύξηση πια σε σχέση με το λιγνίτη. Δηλαδή, ποιο είναι όλο το plan B που έχουμε εμείς. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι βλέπουμε ότι υπάρχει και υπευθυνότητα από την πλευρά της κυβέρνησης. Δηλαδή, λειτουργεί άμεσα, ακαριαία σε ό,τι συμβαίνει και λειτουργεί και με μια στρατηγική. Ξέρετε, πολλοί βιάζονται να πάρθουν άμεσα αποφάσεις, ρίχνοντας όλα τα όπλα τα οποία διαθέτουμε. Εδώ πρέπει να δούμε ότι αυτό που συντελείται δεν είναι κάτι το οποίο είναι μίας χρήσεως. Πρέπει δηλαδή να δούμε πώς εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία με τον πόλεμο και ανάλογα να μοιράσουμε τα όπλα. Εάν δηλαδή ξεκινούσαμε να δώσουμε όλα τα χρήματα κατευθείαν, να ανοίγαμε ξανά όλες τις λιγνίτη ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει την όλη ιστορία αυτή, νομίζω ότι θα είχαμε από τη μία ένα κλίμα πολύ θετικό στην αρχή, ότι να, κοίτα τι κάνουμε, όμως αυτό δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι είναι σοφή η λειτουργία της κυβέρνησης να πηγαίνει βήμα-βήμα ανάλογα με τις εξελίξεις. Ναι, άρα λες πρέπει να κερδίζει όλες τις μάχες και να κρατάει πυρομαχικά μέχρι και την ολοκλήρωση του πολέμου, εδώ και σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών. Σήμερα ο Ουκρανός αξιωματούχος είπε ότι δεν πρόκειται να τελειώσει ο πόλεμος μέσα στο 2022. Πάμε για όλη τη χρονιά. Σήμερα είναι η 23η ημέρα πολέμου και θα πάμε στο 2023 με πολεμική σύραξη. Είναι μαραθώνιος και έτσι πρέπει να το δούμε. Όσοι νομίζουν ότι ο πόλεμος θα τελείωνε γρήγορα έχουν διαψευθεί. Ακόμα και ο ίδιος ο Πούτιν, βέβαια, ο οποίος νόμιζε ότι θα κάνει μια fast track επιχείρηση στην Ουκρανία και τα πάντα θα τελειώσουν. Βλέπουμε όμως εδώ ότι και οι Ουκρανοί λειτουργούν με έναν ηρωικό τρόπο, παρόλο που έχουν απέναντί τους μια τεράστια δύναμη, η οποία διαθέτει τα πάντα και έχει και πολλές εφεδρίες που δεν έχει βγάλει ακόμα. Παρόλα αυτά, ο εφοδιασμός της Ουκρανίας από συμμαχικά όπλα, βλέπουμε ότι συντηρεί όλη αυτή την κατάσταση. Ο Πούτιν, από την άλλη, είναι εγκλωβισμένος αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί
ξαφνικά να σταματήσει τον πόλεμο, γιατί θα φανεί ότι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι στόχοι του, ότι θα χάσει ο ίδιος και το πρεστίζ του, αλλά θα χάσει και πάρα πολλά πράγματα ίσως και για την εσωτερική πολιτική η οποία ασκεί αυτή τη στιγμή. Ναι. 9η Μαΐου, πολύ σημαντική ημερομηνία, γιατί έχουν την εθνική εορτή, άρα εκεί θέλει να γράψει ιστορία ο Ρώσος Πρόεδρος και να πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη συμβολική για να δώσει απάντηση. Να πούμε ότι έχει κάνει ήδη δήλωση μετά την κυρία Ζαχάροβα, η οποία είπε πως ουσιαστικά απειλεί όποιες χώρες του ΝΑΤΟ βοηθήσουν την Ουκρανία, μπορούμε να τις χτυπήσουμε. Συμπληρώνει εδώ, έρχεται μετά η δήλωση του Ρώσου Προέδρου, η απάντησή μας λέει σε όποιον μπλεχτεί, λέει ο κύριος Πούτιν, στα πόδια μας θα είναι σκληρή και ακαριαία, εξαπολύει νέες απειλές. Οι αποφάσεις έχουν ληφθεί, τονίζει, και όποιος τολμήσει να αναμειχθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία, η απάντησή μας θα είναι άμεση. Σε αυτό θέλω να πάμε. Πολλοί κάνουν λόγο για έναν de facto, σε εισαγωγικά, διάβαζα το πρωί του συναδέλφου στο πρώτο θέμα, ένα de facto τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Υπάρχει ήδη ένα συνασπισμό 40 χωρών, όχι μόνο μέσα ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει Αυστραλία. Υπάρχει η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συντάσσονται όλοι στον πλευρό της Ουκρανίας. Άρα εδώ καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει σε σχέση με την κλιμάκωση που έπεται, Φώτη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση παγκόσμιου πολέμου, έτσι. Όχι. Και νομίζω ότι και οι δικοί μας, οι οποίοι υποστηρίζουν, οι δικές μας δηλαδή χώρες που συντάσσονται κατά της Ρωσίας, μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει μια κίνηση η οποία θα προκαλούσε σημαντικά τον Πούτιν. Δηλαδή, αν βλέπαμε, ας πούμε, δυτικά όπλα, ξαφνικά να εμφανίζονται στον Ουκρανικό στρατό ή ακόμα και κάποιοι, θα λέγαμε, ακόμα και άμεση βοήθεια με στρατό δυτικό εκεί, ναι. Αυτό θα κλιμάκωνε άμεσα τις εχθροπραξίες και εκεί θα μπορούσε να πει ο Πούτιν ότι αυτό το οποίο κάνετε εσείς με νομιμοποιεί να αρχίσω να έχω πλήγματα και προς τις χώρες σας. Ναι. Οπότε εκεί δεν μιλάμε για ένα παγκόσμιο πόλεμο. Βέβαια, υπονοεί ο Πούτιν, ίσως το λέει και ξεκάθαρα με δηλώσεις από τους αξιωματούχους του, ότι εμείς θα προκαλέσουμε ζημιές και στις χώρες οι οποίες συμμετέχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπέρ της Ουκρανίας. Και φυσικά, στο βάθος υπάρχει πάντοτε το φόβητρο της χρήσης πυρηνικών. Λοιπόν, το έχει υπονοήσει σαφέστατα στη δήλωση. Διαθέτουμε, είπε, όλα τα εργαλεία για να απαντήσουμε αν υπάρχει ξένη παρέμβαση στην επιχείρησή μας στην Ουκρανία. Ανάμεσα σε αυτά τα εργαλεία είναι ένα για το οποίο κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί. Και δεν θα καυχηθούμε, θα το χρησιμοποιήσουμε αν χρειαστεί. Εδώ είναι η απειλή σε σχέση με τη χρήση των πυρηνικών όπλων. Έτσι γίνεται και η ανάλυση, βλέπω, από τους συναδέλφους μας στα ειδησιογραφικά πρακτορία, στο τι δηλώνει σήμερα. Νομίζω και το ευχόμαστε. Το παιχνίδι χοντρένει. Νομίζω και το ευχόμαστε ότι δεν θα κάνει ποτέ πράξη μια τέτοια απειλή. Ακόμα και αν έχει στο μυαλό του να χρησιμοποιήσει κάποια μικρή εμβέλεια πυρηνικά όπλα, τα οποία μπορούν να χτυπήσουν, ας πούμε, μερικά τετράγωνα μια πόλη, από μόνο του θα είναι κάτι φοβερό. Να επιστρέψουμε πάλι σε εικόνες, ας πούμε, Χιροσίμας ή Ναγκασάκι του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και νομίζω ότι εκεί τα πράγματα θα εκτραχηθούν πάρα πολύ. Λοιπόν, σύμφωνα με το Όσλο στη Νορβηγία, η Ρωσία απέλασε τους τρεις νορβηγούς διπλωμάτες σε σχέση με τα αντίπεινα για την Νορβηγία. Ανακοίνωσε επίσης το Όσλο και για 8 Ιάπωνες διπλωμάτες. Το θέτω και αυτό σε σχέση με την διπλωματική κλιμάκωση που έχουμε. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας για το φυσικό αέριο, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και βολές από την αξιωματική αντιπολίτευση, από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, για το πώς πρέπει να δοθεί φθηνό ρεύμα. Δώσαμε και το νέο σχέδιο από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος για πιο φθηνό ρεύμα από τους Δήμους, μέσω των Δήμων, σε όλα τα ευάλωτα νοικοκυριά, για να δώσει κίνητρα στους Δήμους και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι πολύ σημαντικό σχέδιο. Ναι, είναι λοιπόν, η αντιπολίτευση λέει δώστε φθηνό ρεύμα, ο κόσμος ουσιαστικά
Εντάξει, περνάει πολύ δύσκολα. Και είναι αλήθεια. Η αντιπολίτευση, όταν, και η συγκεκριμένη μάλιστα αντιπολίτευση, όταν κυβερνούσε, βλέπαμε πώς λειτουργούσε. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραίο όταν είσαι στην αντιπολίτευση απλώς να λες ότι πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει εκείνο, πρέπει να γίνει το άλλο, χωρίς να έχεις ένα οργανωμένο σχέδιο και χωρίς η εξίσωσή σου να βγαίνει πραγματικά. Για να, γιατί να μην ξεχνάμε αυτό το οποίο είπαμε και προηγουμένως. Είναι ένας μαραθώνιος. Ναι. Και πρέπει να δούμε τα πράγματα βήμα-βήμα. Η κυβέρνηση, λοιπόν, βλέπουμε ότι δεν μένει αποσβολωμένη κοιτώντας τις εξελίξεις. Βρίσκεται από πάνω και καθημερινά παίρνει σημαντικά μέτρα. Mm-hmm. Τώρα, εάν κάποιος υποτιμάει αυτά τα μέτρα, ίσως βρίσκεται σε μια, θα λέγαμε, άλλου είδους οικονομική κοινωνική ομάδα. Mm-hmm. Γιατί για την πλειοψηφία της κοινωνίας, οποιοδήποτε βοήθημα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Γιατί στον οικογενειακό προϋπολογισμό γράφει. Λοιπόν, να δούμε λίγο το ρόλο, πριν πάμε στο διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών σε σχέση με τον Τούρκο πρέσβη, και να πάμε στο ρόλο της Γερμανίας και της Γαλλίας. Ξεκινήσαμε το Δελτίο Ειδήσεων με τα πλάνα που κάνουν το γύρο του κόσμου για την επίθεση που δέχτηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν με τις ντομάτες. Υπάρχει ο ρόλος της Γαλλίας και ο ρόλος της Γερμανίας. Ο κύριος Σόλτς, τα βλέπουμε εκ νέου γιατί κάνει το γύρο του κόσμου, ο κύριος Σόλτς επίσης έστειλε μία πολύ σημαντική αξιοπρόσεκτη βοήθεια στήριξη στη Γερμανία, στην Ουκρανία, με θωρακισμένα, με άρματα. Θέλω να σταθούμε στο ρόλο των δύο χωρών, από τις πιο δυνατές, από τα πιο δυνατά κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Φώτη. Σίγουρα. Για μας, πρώτα απ' όλα, είναι ευτυχές το γεγονός ότι ο Μακρόν αυτή τη στιγμή είναι στην εξουσία. Να ξεκινήσουμε από αυτό, το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι είναι ο άνθρωπος με τον οποίο υπογράψαμε αμυντική συμφωνία. Ναι. Μαζί κάναμε τη συμφωνία για τα αεροσκάφη, για τις φρεγάτες. Το οποίο, και εδώ θα το συνδέσουμε με αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία θα έρθει αμέσως. Ναι. Συνδέεται άμεσα με αυτό, γιατί η Τουρκία έχει θορυβηθεί από το καινούργια εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδος και γι' αυτό λειτουργεί με τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί. Είναι ένας πανικός που έχουν οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο και προσπαθούν. Αλλά να μείνω τώρα σε αυτό το οποίο με ρώτησες. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της Γαλλίας. Έχει τον μεγαλύτερο και τον πιο ισχυρό στρατό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη, η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη. Ναι. Άρα, λοιπόν, σίγουρα παίζουν καθοριστικό ρόλο στις κινήσεις που κάνουν. Θεωρώ ότι και οι δύο αυτή τη στιγμή λειτουργούν προς την ίδια κατεύθυνση και έχουν θα λέγαμε, πολύ ξεκάθαρη σχέση απέναντι στο πώς βλέπουν τον πόλεμο της Ουκρανίας. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη που είπαμε, που όσο πιο ενωμένη είναι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη πάνω στη στάση της σε αυτόν τον πόλεμο, τόσο καλύτερα για όλους μας. Λοιπόν, θα πάμε, θα αλλάξουμε, γιατί είναι πάρα Πάντως, πολύ... ένα σχόλιο τώρα για το τι συμβαίνει. Ναι. Γενικώς η γαλλική πολιτική, επειδή δείξαμε και τα πλάνα με τον Μακρόν, διακατέχεται τα τελευταία χρόνια και από έναν λαϊκισμό, ο οποίος αυτός ο λαϊκισμός ευτυχώς δεν έφτασε στο αποτέλεσμα στις κάλπες. Ναι. Όχι ότι ήταν η Λεπέν, το ποσοστό της ήταν μικρό. Είναι, 42%. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει για το ποιες κυβερνήσεις επιλέγουμε σε τέτοιου είδους κρίσεις. Ναι. Λοιπόν, να πάμε στο διάβημα. Η Αθήνα, λοιπόν, σε διάβημα διαμαρτυρίας προέβη από το Υπουργείο Εξωτερικών προς τον Τούρκο πρέσβη για τις σημερινές αλλεπάλληλες υπερπτήσεις, οι παραβιάσεις που είχαμε στα νησιά μας, στη Σάμο, στις Σινούσες, στους Αρκιούς, πάνω από το ελληνικό έδαφος. Η Αθήνα διαμαρτυρήθηκε έντονα προς την Άγκυρα και τόνισε πως οι ενέργειες αυτές, πέρα από παράνομες και προκλητικές, βάζουν σε κίνδυνο την διεθνή εναέρια κυκλοφορία, αντιβαίνουν πλήρως στην αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των δύο κρατών και υπονομεύουν τις προσπάθειες εμπέδωσης του κλίματος εμπιστοσύνης. Κατόπιν λοιπόν των οδηγιών που εδόθησαν και από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Δένδιο, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κύριος Θεμιστοκλής Δεμήρης, πραγματοποίησε το διάβημα διαμαρτυρίας προς τον Τούρκο πρέσβη αναφορικά με τις σημερινές υπερπτήσεις. Και πάμε να δούμε πώς ακριβώς οι Τούρκοι
γιατί το πρωί συζητούσαμε μαζί για τις δηλώσεις Τσελίκ, όπου και πάλι προκάλεσε, λέγοντας ότι βουλιάζουμε στο Αιγαίο τους μετανάστες, ουσιαστικά τους πνίγουμε, αυτό πολλές φορές αυτό το αφήγημα το προκλητικό, και βλέπω ταυτόχρονα την Τουρκία να επιμένει σε σχέση με τους ΣΕΣ 400, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Να τα δούμε όλα. Λοιπόν, να τα δούμε. Πρώτα απ' όλα, το κομμάτι το προσφυγικό, έτσι όπως το έχει διαχειρίστηκε η χώρα μας, ενόχλησε την Τουρκία πάρα πολύ, γιατί με αυτό που έγινε στον Εύρο και την άμεση ανταπόκριση τότε της ελληνικής πλευράς, και να θυμηθούμε έτσι δύο πράγματα, ότι ο Πρωθυπουργός κάλεσε όλους τους Ευρωπαίους να δούνε ποια είναι η κατάσταση, γιατί η Τουρκία λειτουργεί με ένα, θα λέγαμε έτσι, ένα εργαλείο προπαγάνδας πάνω στο κομμάτι το προσφυγικό. Πάντα. Και ένα εργαλείο εκβιασμού. Αυτό το οποίο θέλει είναι να παίρνει συνέχεια λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να λέει τι καλά που περιθάλλει τους πρόσφυγες. Βέβαια, κάποια στιγμή ίσως θα πρέπει να κάνουμε ένα ρεπορτάζ για τις συνθήκες που ζουν οι πρόσφυγες στην Τουρκία, πώς τους εκμεταλλεύονται, κάτω από ποιους όρους τους δίνουν άδεια παραμονής και πόσα μεροκάματα ο κάθε πρόσφυγας πρέπει να κάνει για να πάρει την άδεια παραμονής μετά από 2 χρόνια. Έχει φτιάξει ένα, θα λέγαμε, εργοστάσιο εκμετάλλευσης ο Ερντογάν, και όλο αυτό προσπαθεί πρώτα απ' όλα να μας πει ότι συμπεριφέρεται με ανθρωπιστικό τρόπο στο προσφυγικό, και ότι εμείς είμαστε οι κακοί Έλληνες, οι οποίοι κάνουμε τι, απλώς δεν αφήνουμε πια τα σύνορά μας αφύλακτα. Κάτι το οποίο υποχρεούμαστε να το κάνουμε ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, γιατί είναι ευρωπαϊκά σύνορα και αυτό έχει γίνει αντιληπτό από όλους. Ναι. Και πολύ σωστά αυτή η κυβέρνηση το έχει αυτό το πράγμα περιχαρακώσει. Και φυσικά αυτό ενοχλεί. Ενοχλεί γιατί η Τουρκία δεν μπορεί να παίξει το παιχνίδι της, δηλαδή να εξάγει τους πρόσφυγες προς τα εδώ, ζητώντας συνεχώς χρήματα για να τους κρατάει ίδια. Αυτό είναι το όλο αφήγημα. Το αφήγημα. Mm-hmm. Από την άλλη, άρα, έχει κάνει μια βιομηχανία, business, σε εισαγωγικά, για να το δώσουμε και στην αργό. Σε όλα τα επίπεδα. Εκμετάλλευση προσφύγων σε όλα τα επίπεδα. Εκμεταλλεύεται τους πρόσφυγες σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Την εργατική τους αξία. Το μέτρο πίεσης από ανθρωπιστική πλευρά, αν το δούμε. Τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια μεγάλη business για την Τουρκία, στην οποία ενοχλείται που εμείς έχουμε περιχαρακώσει με αυτόν τον τρόπο τα σύνορά μας. Βέβαια, για να πούμε και για την αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών, βλέπουμε τα αντανακλαστικά που έχει η χώρα μας τα τελευταία 2-3 χρόνια, έτσι, ναι, δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, δεν αφήνει τίποτα αναπάντητο. Ναι. Δεν μπορεί να γίνονται υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά από κατοικημένες περιοχές και αυτό να μένει αναπάντητο. Πολύ σωστά έγινε το διάβημα και πολύ σωστά καλέστηκε ο Τούρκος πρέσβης να δώσει εξηγήσεις. Να ρωτήσω εδώ για την ατζέντα, είναι πολύ σημαντικό, έχουμε άλλα 6 λεπτά. Για την ατζέντα του Πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο, συνάντηση με τον κύριο Μπάιντεν, 16 Μαΐου πλησιάζει, όπου εδώ πρέπει να δούμε και τις αλλαγές στη σχέση, μίλησης για ενεργειακό πόλεμο, στην ενεργειακή αυτή σκακέρα, αλλά και το κομμάτι που λέγεται Τουρκία. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση. Πάρα πολύ σημαντική συνάντηση. Mm-hmm. Το να δει τέτοιες στιγμές τον Biden είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, θα λέγαμε. Δεν είναι δηλαδή μια τυπική συνάντηση. Okay. Δεν είναι μια θυμοτυπική συνάντηση στην οποία θα πάνε, θα βγάλουν μερικές φωτογραφίες και θα επιστρέψουν πίσω. Ναι. Υπάρχουν θέματα ανοιχτά τα οποία είναι ουσίας. Και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια, οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει ακόμα πιο στενές. Υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά θέματα συνεργασίας και εδώ πιστεύω ότι θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και το κομμάτι το ενεργειακό. Δηλαδή, ήδη και πολύ σωστά η κυβέρνηση, και το είχαμε ξαναπεί αυτό σε άλλη εκπομπή, ότι πολύ σωστά είχε ανοίξει το θέμα των ενεργειακών αποθεμάτων, έκλεισε πολύ σύντομα συμφωνίες με το Ισραήλ, πολύ σύντομα συμφωνίες με την Αίγυπτο, πολύ σύντομα συμφωνίες με την Κύπρο, και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή όλη αυτή, θα λέγαμε, η δουλειά που έχει γίνει και να αποτιμηθεί, αλλά να μπει και σε μια, θα λέγαμε, πιο γρήγορη διεκπεραίωση όλων αυτών των συμφωνιών, ώστε άμεσα, γιατί νομίζω και
τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κυρίως τους Ευρωπαίους, θα τους ενδιέφερε μια Ελλάδα η οποία θα είναι ανεξάρτητη ενεργειακά, αλλά θα μπορεί να προσφέρει κιόλας στους συμμάχους της τα ενεργειακά αποθέματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Σε αυτό θα σε πήγαινα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακούσαμε πρόσφατα και τις ανακοινώσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για αυτό το θησαυρό, νομίζω ουσιαστικά και κυριολεκτικά πλέον εδώ το εννοούμε, για τους υδρογονάνθρακές μας. Και πολλοί θέτουν το ερώτημα, Φώτη, γιατί είσαι συνάδελφος, άρα κάνουμε και βλέπουμε και πίσω από τα ψηλά γράμματα και δίνουμε και παρασκήνιο στους τηλεθεατές. Πώς ακριβώς εμείς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ακριβώς από την εξόρυξη των δικών μας υδρογών ανθράκων, γιατί βλέπουμε ότι και η Τουρκία θέλει να μπει στη μοιρασιά, πώς ακριβώς αυτό μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Εντάξει, όταν έχεις στα χέρια σου ένα τόσο μεγάλο πλούτο, και εδώ είναι και το timing, είναι η ώρα που συμβαίνει που αυτό, έχεις ένα πολύ μεγάλο διαπραγματευτικό χαρτί. Διαπραγματευτικό χαρτί ώστε να κλείσεις διάφορες συμφωνίες οικονομικές πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά έχει και διπλωματική ισχύ, όπως μπορούν να αντιληφθούν όλοι αυτό το κομμάτι. Και βέβαια, στην πραγματικότητα, από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι εξορίξεις αυτών των κυβατασμάτων, που πια είναι πολύτιμες για την Ευρώπη, είναι πολύ, μπορεί ας πούμε πριν 2 χρόνια να μην ήταν τόσο πολύτιμες. Ναι. Έμεσα θα υπάρχει μια ομπρέλα προστασία στη χώρα μας, ότι δεν μπορείτε να πειράζετε μια χώρα για την οποία, από την οποία εμείς έχουμε μια εξάρτηση πολύ μεγάλη. Βέβαια. Λοιπόν, νομίζω θα μείνουμε σε αυτά. Δώσαμε πάρα πολλά. Δώσαμε και παρασκήνιο. Γι' αυτό χαίρομαι πάντα όταν έχω συναδέλφους στο σημείο αναφοράς, γιατί υπάρχει και η δεύτερη ανάγνωση που θέλει ο κόσμος. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα. Ήταν σήμερα μια πολύ σημαντική ημέρα και ήσουν εδώ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Φώτης Καρίδας, πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε εσάς. Να ανανεώσουμε για αύριο ραντεβού 5, εδώ 5 η ώρα, ζωντανά. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό απόγευμα.